Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. All About Harrison Air στο Λίπερο 107,4. Είμαστε εδώ και σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 για να σας πούμε ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι έχουμε συλλέξει στο ρεπορτάζ που αφορά βεβαίως τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, τον Άρη Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε μια εβδομάδα που ποδοσφαιρικά ολοκληρώνει την σεζόν και παράλληλα ολοκληρώνει και μια τετραετία που εγώ θεωρώ ότι είναι εξαετία στην ουσία, ή αν θέλετε πενταετία, πολύ, πολύ δύσκολη πενταετία για τον Αριανό, ειδικά τα 4 τελευταία χρόνια, με τις 2 χρονιές στην 3η εθνική κατηγορία και τις 2 χρονιές στη 5η εθνική κατηγορία. Μπαίνει ένα τέλος λοιπόν σε αυτή την πορεία και ο Άρης βρίσκεται και πάλι εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται και πρέπει να βρεθεί δυνατός εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια όπως και όλες οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν από την πολιτεία διάφορες εξαγγελίες, διάφορες προτάσεις, διάφορες προβλέψεις, διάφορες προθέσεις για να γίνει 10 συν 10, 12 συν 8, 5 συν 5 και άλλοι 5 και άλλοι 5, διάφορα πράγματα που μόνο στην Ελλάδα μπορούσαν να συμβαίνουν. Να είμαστε δηλαδή στις 25 του Μάη, να βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση όπου οι ομάδες θα πάνε διακοπές, κάποιες έχουν πάει ήδη, τη Super League έχουν πάει ήδη διακοπές και θα μαζευτούν σε κανένα 20 μέρες για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν και δεν ξέρουν πώς θα είναι οι ομάδες, πότε θα παίξουν, τι πρωτάθλημα θα είναι, πώς θα πηγαίνουν από εδώ, πώς θα πηγαίνουν από εκεί. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα που μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορούν να συμβαίνουν. Ο Άρης σε κάθε περίπτωση όμως, είτε οι ομάδες είναι 16, είτε οι ομάδες είναι 10 και 10, είτε θα έχουμε αυτό το σύστημα που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες μέσω πολιτείας, είτε θα έχουμε αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είτε αλλάξει είτε δεν αλλάξει ο ΚΑΠ, θα πρέπει να έχει μια ομάδα ικανή, μια ομάδα η οποία ως στόχο θα έχει μίνιμουμ την έξοδο στα ευρωπαϊκά κύπελα και νομίζω ότι για την πρώτη χρονιά της επανόδου αυτός ο στόχος δεν μπορεί να, στο μυαλό όλο μας ο Άρης είναι για πολλά περισσότερα πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Μια ομάδα που έχει 3 πρωταθλήματα, μην κάνουμε ότι κάνουν οι δίπλα, που με 2 πρωταθλήματα συμπεριφέρονται λες και έχουν 40, αλλά μια ομάδα που έχει 3 πρωταθλήματα στα 104 χρόνια ζωής της και ένα κύπελο, θεωρώ ότι πρέπει να βάλει ως στόχο αρχικά τη χρονιά της επανόδου στην Super League, την ευρωπαϊκή της έξοδο, γιατί αυτό επιτάσσει η ιστορία. Είναι μια ομάδα που έχει 27-29, δεν θυμάμαι ακριβώς, συνεχόμενα παιχνίδια ήττη στην έδρα της. Επομένως, είναι κάτι το εφικτό να παίζει στην Ευρώπη και θα πρέπει να έχει μίνιμουμ στόχο υπό όποιες συνθήκες αυτό ακριβώς, την ευρωπαϊκή έξοδο. Ο Άρης πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να στελεχωθεί, πρέπει να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα είναι καλή, μια ομάδα που θα χαίρεσαι να την βλέπεις, μια ομάδα η οποία, γιατί όχι, θα παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Και όλο αυτό, τέλος πάντων, θα αρχίσει να ξετυλίγεται, να βλέπουμε δηλαδή το τι ακριβώς κάνει ο κύριος Καρυπίδης που ηγείται αυτής της προσπάθειας και πώς στελεχώνεται η ομάδα από τον προπονητή, τους παίκτες. Όλο αυτό θα αρχίσει να ξετυλίγεται από την επόμενη εβδομάδα. Όλα δείχνουν ότι ο Πάκο Ερέρα θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Δεν υπάρχει βέβαια υπογραφή. Λογικά ο άνθρωπος την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ για να τελειώσει το όλο θέμα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πάμε και στην διαδικασία με τους ποδοσφαιριστές, με την στελέχωση του ρόστερ της ομάδας, ώστε να καταφέρει ο Άρης να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει να παρουσιαστεί. Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε και ένα φιλικό παιχνίδι. Φιλικό παιχνίδι που ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, όχι από τον Άρη. Και είναι φιλικό παιχνίδι στις 22 Ιουλίου με την ΑΕΚ στο Βικελίδης. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό τώρα δεν μπορεί να μην είναι σε επικοινωνία και σε άμεση συνάρτηση με την συμφωνία με τον Πάκο Ερέρα, την προφορική που υπάρχει. Δεν μπορεί δηλαδή να κλείνεις φιλικό χωρίς να έχεις ενημερώσει τον προπονητή σου. Προφανώς το ξέρει. Δηλαδή δεν μπορεί να του πεις αυτή την ημερομηνία, διότι ξέρετε οι προπονητές, ανάλογα με το αν η ομάδα συμμετέχει όχι φυσικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βλέπετε, για παράδειγμα, πότε μπαίνει ο Ατρόμητος να ξεκινήσει προετοιμασία που παίζει στο δεύτερο προκριματικό, πότε μπαίνει η ΑΕΚ,
με την οποία θα παίξει ο Άρης φιλικό. Είναι, κάθε προπονητής έχει το δικό του πλάνο στην προετοιμασία. Λένε συνήθως οι προπονητές, από όσο γνωρίζουμε από την εμπειρία μας τόσα χρόνια, ότι θέλει 7 με 8 εβδομάδες μια ομάδα για να ετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Άρα υπολογίστε από τη στιγμή που το νέο πρωτάθλημα της Super League θα ξεκινήσει 24-25 Αυγούστου, εκείνο το Σαββατοκύριακο. Θες δηλαδή τέλη Ιουνίου να αρχίσεις με εξετάσεις και όλα τα συναφή και αρχές Ιουλίου να μπεις να κάνεις το αερόβιο και στη συνέχεια να περάσεις και στο μοντάρισμα της ομάδας με τα φιλικά. Εμένα δηλαδή θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν ο Άρης κάνει σε δύο φάσεις την φετινή του προετοιμασία, που δεν έχει υποχρεώσεις άλλες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μεθεπόμενο καλοκαίρι θα έχει και τέτοιες. Μπορεί να το κάνει σε δύο στάδια. Να βγάλει δηλαδή τα τρεξίματα που λένε οι προπονητές εν Ελλάδη και στη συνέχεια να μεταβεί στο εξωτερικό για κάποια φιλικά παιχνίδια και το δεύτερο ουσιαστικά στάδιο της προετοιμασίας, άλλες 10-12 μέρες που συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν οι ομάδες. Νομίζω ότι αυτό έκανε και τις περισσότερες φορές που τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι. Ξαρτάται φυσικά πάνω και το τι θέλει ο κάθε προπονητής. Θυμάμαι δύο καρπενίσια και μετά έξω. Οι Ισπανοί έχουν και το εξής χαρακτηριστικό. Δεν είναι τόσο πολύ το αερόβιο. Είναι πιο πολύ με την μπάλα. Δεν είναι δηλαδή με το τρέξιμο, το. Σαν αυτό που έκανε ο Κούπερ, δηλαδή που τους είχε μελανιάσει. Είναι άλλης φιλοσοφίας. Τώρα, το τι ακριβώς θέλει ο. Κατά τα φαινόμενα επόμενος προπονητής του Άρη. Ποιος? Ισπανό γυμναστή είχε ο Κούπερ. Τον προβλημάτισα τώρα. Ναι, είχε Ισπανό. Ναι, αλλά τις γενικές γραμμές στην καθήτη είναι ο Έκτορ. Περίμενε. Τώρα ο Κούπερ έχει τον καλύτερο γυμναστή. Α, βέβαια, Σαριογλάρα. Σαριογλάρα, ακριβώς. Λοιπόν. Αλήθεια λέει το φιλικό θα γίνει με τον νέο Χλωτάπητα. Καταρχάς ξεκίνησαν οι εργασίες. Θα γίνει, θα αλλάχθει ο Χλωτάπητας. Αυτό είναι μια ερώτηση που θα κάνουμε, φίλε. Λοιπόν, δεν πιστεύω να γίνει καμιά χαζομάρα. Δεν μιλάμε για έγκλημα, αν δεν αλλάξει ο Χλωτάπητας. Δεν μπορεί δηλαδή να φέρνεις ένα προπονητή στον οποίο αρέσει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που έχουμε, να θες να αλλάξεις επίπεδο την ομάδα, την ποιότητά της, να φέρεις κάποιους παίκτες απ' έξω για να το ομορφύνεις αυτό που θέλεις να παρουσιάσεις στον κόσμο και να πας με τον ίδιο Χλωτάπητα. Δεν μιλάμε για έγκλημα. Μην πάρεις ένα παίκτη και φτιάξεις τον Χλωτάπητα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω να διαφωνείς. Για να διαφωνεί ο κόσμος. Να πάρεις και παίκτη και να πάρεις το Χλωτάπητα. Ναι, άμα δεν μπορείς, εν πάση περιπτώσει, μην πάρεις ένα παίκτη και φτιάξεις το Χλωτάπητα. Δεν μπορεί. Έχει φτάσει στα όρια του. Λένε. Με και αυτό το ρώτησα. Φίλε, έκανα ρεπορτάζ και για αυτό να ξέρεις. Μπράβο. Λένε ότι ο Χλωτάπητας έχει ζωή 4 με 5 χρόνια. Πρέπει κάθε 4 με 5 χρόνια, λένε οι ειδικοί, να αλλάζει. Εμείς φτάνουμε σχεδόν 10 χρόνια που δεν το έχουμε αλλάξει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αν δεν αλλάξει ο Χλωτάπητας. Με αφορμή το μήνυμα που στέλνω 5-6 τώρα, 5-0-6, δεν ξέρω αν. Εμείς γνωρίζαμε ότι θα αλλάξει, θα γίνει αντικατάσταση του Χλωτάπητα. Αλλά εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ το ότι έγινε αυτή η επανασπορά πριν από λίγες μέρες. Τι λογική έχει δηλαδή να γίνει επανασπορά από τη στιγμή που ξέρεις ότι σε 15 μέρες θα τον αλλάξεις, θα τον ξυλώσεις? Είναι κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνω. Ελπίζω πραγματικά να. Σου είπα γιατί έγινε αυτό. Κάτσε σου πω τώρα και πότε έχω περιμένω απάντηση. Εντάξει, οκ. Okay. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια και για τον Πάκο Ερέρα και για το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχουμε και ένα τελευταίο μάτς φυσικά, μην ξεχνάτε, την Κυριακή κόντρα στην Αναγέννηση Καρβίτσα. Σας δώσουμε τις πρώτες εικόνες που έχουμε από το πώς θα παραταχθεί ο Άρης, το τελευταίο του αυτό παιχνίδι για την φετινή σεζόν. Και οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε όλα τα μέτωπα, είτε αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο, είτε οτιδήποτε άλλο γύρω από τον ποδοσφαιρικό Άρη, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε εδώ με τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του FM. Και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Η ενημέρωση που έχω είναι: ναι. Σε 10 μέρες αρχίζουν τα έργα, ξυλώνει το παλιός. Θα είναι έτοιμος με ΑΕΚ και θα είναι του επίπεδου Champions League. Ωραία.
Λένε από τον Άρη. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να είναι αυτός έτσι. Αυτό είναι το επίπεδο του Champions League, εννοούν αυτό που είναι στο Καραϊσκάκι. Τελευταία γενιά αυτό. Αυτό που είναι ένα. Συνθετικό, είναι κάτι συνθετικό, είναι κάτι ανάμεικτο νομίζω είναι αυτό. Έτσι. Άρα περιμένουμε σε 10 μέρες να ξυλωθεί ο τωρινός. Παιδιά, έχω και κάτι κενά εκεί στο βαθύλακο που μπορώ να πάρω κανένα δύο. Αυτά που τα πετάνε, τα κάνουν. Ποια? Αυτό το χλωτάπιτα. Μήπως τον πάνε στο Ρησίο. Δεν ξέρω. Γιατί, να πάρεις τις κομμάτι. Έχω εκεί πίσω κάτι κομμάτια που δεν έχουν φυτρώσει στο βαθύλακο. Πάω ένα κομμάτι, το βάλω εκεί. Κάνει μια παραγγελία. Κάνει μια παραγγελία. Το παλιό μην το πετάνε. Αν και έτσι όπως είναι νομίζω στο βαθύλακο, το είναι λίγο καλύτερο το δικό μου. Τον καζόνα. Ναι. Έτσι όπως έχει γίνει. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του Λαμπαουτάρης, στο Λίμπερο στους 104.4. Μέχρι και τις 7 μαζί σας. Με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ θα ξεκινήσουμε. Η ομάδα δίνει ένα τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή. Κόντρα στην αναγέννηση Καρέτσας, πέφτουν οι τίτλοι τέλους για την φετινή χρονιά και ο καθένας από Δευτέρα και μετά θα τραβήξει το δρόμο του και θα ξεκαθαρίσει πλέον από εβδομάδα τι θα γίνει με τα μέτωπα των ανανεώσεων, των παικτών που θα μείνουν δηλαδή, των παικτών που θα αποχωρήσουν. Θα γίνει δηλαδή το ξεκαθάρισμα, οι αναγκαίες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη σεζόν, προκειμένου να ξέρουμε ποιος θα είναι ο κορμός που θα παραμείνει από την φετινή ομάδα. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν. Μια ενδεκάδα υπολογίζω εγώ έτσι χουνδρικά θα παραμείνει στο Κλεάνδρης Βικελίδης από τη φετινή ομάδα των 25-26 ποδοσφαιριστών και θα έρθουν να προσθεθούν και αρκετοί και από το εξωτερικό, πολλοί παίκτες αλλά και κάποιοι από τον ελληνικό χώρο. Σημείο κλειδί και άνθρωπος ο οποίος ρυθμίζει όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο κατά τα φαινόμενα νέος προπονητής του Άρη, μετά ειδικά την συμφωνία της Λας Πάλμας με τον Τούντορ, εκλείπουν κάποιοι λόγοι ανησυχίας που μπορεί να έχει ο Άρης στις τελευταίες μέρες, διότι η Λας Πάλμας είναι μια ομάδα στην οποία έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια ο Πάκο Ερέρα, την ανέβασε στην Πριμέρα Division και τον έχουν όχι ακριβώς σαν θεό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολύ καλό όνομα στο νησί. Ο Τούντορ λέει πάει εκεί. Ναι, αυτό είναι προηγουμένως. Ναι. Είχε μια πρόταση με πάρα πολύ καλά λεφτά από την Las Palmas, που επαναλαμβάνω, επειδή ήταν αρκετά χρόνια εκεί, την ανέβασε στην Πριμέρα Division για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και τον αντιμετωπίζουν ως έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί την ομάδα. Τον έχουν σε πολύ εκτίμηση, μεγάλη εκτίμηση. Ευτυχώς το γεγονός ότι πάει εκεί ο Τούντορ αφαιρεί ένα πονοκέφαλο που είχαν οι άνθρωποι του Άρη. Και όπως διαβάζετε σήμερα το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα πολύ, έχουν βάλει το χεράκι τους δηλαδή, για να έρθει κατά τα φαινόμενα αυτός ο προπονητής στον Άρη, είναι ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Πώς κολλάει τώρα ο Βαλβέρδε? Λοιπόν, επιστρέφοντας από την Αγγλία και τη Λίβερπουλ τη διετία 2004-2006, ο Πάκο Ερέρα τότε ήταν στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ, ήταν ένας από τους συνεργάτες του και υπεύθυνος σκάουτινγκ σε όλη την Ευρώπη της Λίβερπουλ. Ανέλαβε πόστο τεχνικού διευθυντή στην Εσπανιόλ. Είναι Καταλανός ο Πάκο Ερέρα, γεννημένος στη Βαρκελόνη. Και επιστρέφοντας στην πατρίδα του, ανέλαβε για μια τριετία από το 2006 έως το 2009 προπονητής της τεχνικός διευθυντής. Και πήρε προπονητή με το που ανέλαβε τον Ερνέστο Βαλβέρδε στην Εσπανιόλ. Δύο χρόνια συνεργάστηκαν, 2006-2008, και μετά ήρθε στον Ολυμπιακό. Το πρώτο από τα δύο περάσματα που έκανε ο Βάσκος. Και έκτοτε οι δύο άντρες φυσικά διατηρούν μια πολύ καλή επαφή. Είναι φίλοι, έχουν αλληλοεκτίμηση. Δανεικούς από Μπαρτσελόνα δέχομαι να πάρω. Και ένας από τους πρώτους ανθρώπους που τηλεφώνησε ο Πάκο Ερέρα όταν δέχτηκε την κρούση του Άρη ήταν φυσικά ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος ξέρει γιατί έζησε τον Άρη στα καλά του χρόνια.
στη Σούπερ Λίγκα, ξέρει τι εστιάρες, τι εστί Βικελίδες, ποια είναι η δυναμική του και τον προέτρεψε από όσο έμαθα με το καλό να πας Πάκο, είναι μια ομάδα από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, με οπαδούς που τους αρέσει το καλό ποδόσφαιρο και μια τέτοια φιλοσοφία που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, το καλό δηλαδή επιθετικό ποδόσφαιρο που αρέσει να παίζει και ο Πάκο Ερέρα, και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ ο Ερνέστο Βαλβέρδε και έχω την εντύπωση ότι θα βοηθήσει τον Πάκο Ερέρα και ποικιλοτρόπος. Ο Πανάτος Θεοδανικός έρχεται, ο Χαβίτου του 2018. Το καλό με τον Πάκο Ερέρα το διαβάζω τώρα, αύριο αυτό. Είναι το εξής. Ναι. Επειδή δουλεύει πάρα πολλά χρόνια στην Ισπανία, είναι πάνω από 20 χρόνια επαγγελματίας προπονητής, κανονικός προπονητής που λέμε, σε πάρα πολλές ομάδες και έχει συνεργαστεί και σε διάφορα πόστα και μάνατζερ και βοηθός και τεχνικός διευθυντής, γνωρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους τόσο στην Ισπανία όσο και γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο, έχει δηλαδή καλές επαφές που λέμε και μπορεί με την εμπειρία του, με τη γνώση του και με τις επαφές του να βοηθήσει πάρα πολύ στο να έρθουν κάποιοι παίκτες στην Θεσσαλονίκη. Hello, Steven. Steven Gerrard. How are you? This is Paco. Paco Herrera. Θα τον υποδεχτώ με κίτρινη φανέλα Liverpool, φίλε. Gerrard πίσω. Πήγε ο Gerrard στη Celtic, ok. Αλλά εγώ θα έχω φανέλα κίτρινη. Φορούσε η Liverpool πριν 5 χρόνια. Η δεύτερη ήταν κίτρινη. Κίτρινη με πράσινη ρίγα. Ήτανε. Και Gerrard πίσω. Μπαρό. Δηλαδή είναι και Liverpool ο τύπος και Μπαρτσελόνα. Τι άλλο θες ρε φίλε. Αρχίζω και το συμπαθώ πολύ τον Πάκο Ερέρα. Και να έρθει και να μην βρίσκει την μπάλα καθόλου. Να παίζουμε 3-5-2 με center for εμένα. Εντάξει. Το, πέρα από την πλάκα τώρα. Η προπονητική του παρουσία είναι αξιοπρόσεκτη. Είναι αξιόλογη. Είναι ένας έμπειρος προπονητής. Κάποιος θα πει βέβαια, παιδιά είναι 64. Οκ. Okay. Αυτό μπορεί να σημαίνει... Και ο Γιουπ Χάγκες σταματάει στα 73-74. Ναι, αυτός... Συγγνώμη, όλοι μας μιλάμε και συζητάμε για τον Κούπερ. Δεν λέμε όλοι. Άμα τώρα έβγαινε ο Καρυπίδης και έλεγε «Ο Κούπερ προπονητής του Άρη». Θα υπήρχε ένας που θα έλεγε την ηλικία του. Όχι. Γιατί ξέρουμε τι προπονητάρα είναι. Απλά επειδή... Δεν είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα και δεν το ξέρουμε τον Πάκο Ερέρα, έτσι. Αλλά βλέποντας το βιογραφικό του τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, έχει ένα βιογραφικό που οι περισσότεροι προπονητές εδώ ούτε τον ονειρεύονται. Μακάρι να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει δουλειά. Και το θέμα είναι βέβαια και φέρνεις να κάνει προπονητή, δηλαδή και τι παίκτες έχεις. Άμα έχω το... Ποιο να πω, ας μην πω ονόματα τώρα. Από το φετινό ρόστερ κάποια παιδιά, κάποια δεν θα μπορούν. Αν έχω μόνο από το φετινό ρόστερ, πάλι δεν μπορούν. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα και χρειάζεται σημαντικότατη ενίσχυση. Αλλά χρειάζεται και μια ενίσχυση με παίκτες στο στυλ αυτό που είχε πριν από κάποια χρόνια ο Άρης, χωρίς να ξεφύγει όμως, για να καταφέρει να ξαναγίνει ο Άρης που είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο προπονητής. Αυτό προγραμματίζεται να γίνει. Μπορεί να έχει ήδη προγραμματιστεί κιόλας, δηλαδή να έχουν σταλεί και τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι την άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκεί στα μέσα, προς το τέλος κτλ. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η παρουσία του στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα είναι και ο Καρυπίδης εδώ. Υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ραντεβού αυτό με τον Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίεβιτς. Παίζει αυτό ακόμα. Υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως το ταξίδι να γίνει την Τρίτη, αλλά είναι ανοιχτό ακόμα. Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό. Θα το δούμε στην πράξη αν όντως την επόμενη εβδομάδα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Καρυπίδης. Πάντως και το γεγονός ότι προγραμματίζεται προς το τέλος της εβδομάδας η έλευση του Πάκου Ερέρα, ίσως να συνδέεται και με αυτό το γεγονός. Τώρα με ποιον είναι, με τη Λίβερπουλ ή με τη Ρεάλ είναι αυτός?
Είναι Ισπανός και είχε ήταν δύο χρόνια στη Λίβερπουλ. Με ποιον είναι? Με Καταλανός, ρε φίλε. Λέμε. Ωραία. Άρα είναι με τη Λίβερπουλ. Ωραία. Φίλος μας θα γίνει. Λίβερπουλ και Άρης, μια χαρά είμαστε. Τα βρίσκουμε. Εσύ δεν γίνεται, είσαι Μάντσεστερ. Εσύ δεν το μιλάς πολύ. Εσύ, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Μουρελής, όλοι εσείς θα μπείτε στην άκρη, στο περιθώριο. Κάτι εκεί στην ΠΑΕ Άρης που είναι συνάδελφοι, και αυτοί οι Μάντσεστερ είναι όλοι. Σιγά σιγά αραιώνεται. Κύριος Αγόρας του μιλάει, κύριος Ματζιούκης και εγώ. Και ο Τζορμπατζόγλου. Που είμαστε Λίβερπουλ. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ σε σχέση με τον προπονητή. Νομίζω ότι αν ο Άρης, αλλά και ο ίδιος ο προπονητής, τηρήσουν αυτά που κατά κάποιο τρόπο έχουν συμφωνήσει προφορικά, τότε ο Πάκο Ερέρα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν προκύψει κάτι, θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Αλλά πάντα κρατάμε μια πισινή, πάντα λέμε ότι αυτό θα πρέπει να σφραγιστεί με υπογραφές, θα πρέπει να σφραγιστεί με οριστική γραπτή συμφωνία, με συμβόλαια, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Μην το ξεχνάτε ότι ο προπονητής και συμβόλαιο να έχει, άμα θέλει ο προπονητής να φύγει ή να μην έρθει, την κάνει. Σηκώνεται και φεύγει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα τέτοιου είδους. Αλλά από ό,τι φαίνεται και ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν πάει πακέτο με τον Πάκο Ερέρα. Απαντήσαμε στο φιλοέ για το χλωτάπιτα. Ναι. Ότι τις επόμενες 10 μέρες, μετά από 10 μέρες, ξεκινάει το ξύλωμα του παλιού και θα μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσει να μπει ο νέος χλωτάπιτας. Έτσι, για να πάρετε μια ιδέα, είναι αυτός που υπάρχει στο Καραϊσκάκι από πέρσι. Είναι αυτός ο καινούριος που χρησιμοποιείται και στα παιχνίδια του Champions League. Είναι κάτι ανάμεσα σε συνθετικό και κανονικό, για να μην έχει προβλήματα με τον καιρό. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν σε ένα δεκαήμερο, δηλαδή αρχές Ιουνίου, ξυλωθεί, πες να τοποθετηθεί γύρω στις 10 Ιουνίου, λογικά μετά από ένα μήνα, στις 22 του μήνα, θα είναι έτοιμος για να παιχθεί το φιλικό αυτό με την ΑΕΚ, που μην ξεχνάμε είναι η πρωταθλήτρια φέτος. Είναι ένα καλό φιλικό και λογικά αυτό φαντάζομαι θα είναι και το φιλικό, κατά κάποιο τρόπο, το πρώτο μεγάλο φιλικό, γιατί το καλοκαίρι μετά όσο περνάει. Εντάξει, επιδιώκει ο Άρης να κλείσει και ένα διεθνές φιλικό, να φέρει δηλαδή μια ομάδα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Καλό θα ήταν και αυτό, να είναι μια καλή ομάδα. Και ο Πάκο Ερέρα θα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν. Δηλαδή, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, δηλαδή να σου πω κάτι. Εντάξει, ναι. Ακόμα και μια ομάδα του στυλ της Λας Πάλμας να φέρεις. Αν έρθουμε τους κανονικούς παίκτες, θα μου πεις είναι σεκούντα division, ok. Αλλά δεν μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε πλέον ομάδα από το εξωτερικό, από την Ισπανία και να του πει. Να πάρει το Βαλβέρδε, φίλε, τι φίλοι είναι. Μπορεί να έρθει ο Μέση μια βόλτα. Σκέφτεσαι όμως να έρθει. 4 Αυγούστου ήταν με την Μπόκα. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι τη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα με την FC Μπαρσελόνα. Άστα, φίλε, η Μπαρσελόνα έχει κλείσει το καλεντάρι της εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άσε το καλεντάρι. Θα πάρει ο φίλος, ρε φίλε. Πάρει. Ερνέστο! Και τάλ! Μου κάτσε να έρθει πρώτο άνθρωπος να ανακοινωθεί επίσημα. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και να αρχίσουμε να μιλάμε μόνο για αυτά. Έχουμε κουραστεί να μιλάμε για νομικά, για ισολογισμούς, για άδειες, για. Έχουμε συχαθεί πια να μιλάμε για τέτοια θέματα και ζητήματα που και συνεχώς εσωστρέφεια και τα λοιπά. Έγινε τότε και ποιος το έκανε τότε το καλά και ποιος είναι εγώ, όχι το έκανα εγώ σωστά, όχι το έκανε εκείνος λάθος. Να μιλάμε για μεταγραφές. Από ό,τι πληροφορούμε επίσης, ο άνθρωπος θα έχει δύο συνεργάτες άμεσους, ένα γυμναστή και ένα βοηθό. Στο πλευρό του. Έξτρα από τον Ραούλ Μπράβο είναι αυτό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς θα κάνει ο Ραούλ Μπράβο. Κάτι σαν συνδετικός κρίκος μάλλον θα είναι με τη διοίκηση. Και θα έχει σίγουρα δύο ανθρώπους που τους εμπιστεύεται. Είναι το team του, είναι συνεργάτες του. Και είναι απόλυτα λογικό. Κάθε προπονητής έχει τους δικούς του ανθρώπους. Και ο Κούπερ ήταν έχει έρθει και φέρει τον Μπουέμπλα και τον Φαντακούση. Δύο άμεσους συνεργάτες στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Νομίζω ότι θα παραμείνει και ο Αντώνης Ολικούρης, ο γυμναστής τερματοφυλάκου, που είναι ένα εξαιρετικό παιδί και ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν δεν ξέρεις ότι είναι γυμναστής τερματοφυλάκου, δεν τον παίρνεις χαμπάρι. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι τόσο αθόρυβη η παρουσία του που ελάχιστοι γνωρίζουν ποιος είναι, ποια είναι η φάτσα του, δηλαδή πώς είναι ο συγκεκριμένος.
και είναι και ένα πολύ εργατικό παιδί και είναι όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και νομίζω ότι θα είναι κανονικά στο team και την επόμενη σεζόν. Και γιατί να μην είναι και νεαρός σε ηλικία και πολύ εργατικός είναι και έργο έχει παρουσιάσει και δόξα τω Θεώ. Βέβαια, καλά όλα αυτά από τον προπονητή, αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα και έπειτα, εφόσον επισημοποιηθεί από Δευτέρα και μετά και το τυπικό τέλος της συνεργασίας με τον Δημήτρη Σπανό και τον Παύλο Μυροφορίδη, θα περάσουμε πλέον στο κομμάτι και των ανανεώσεων. Θα γίνουν οι επαφές, ήδη υπάρχουν με τον Πλατέλα, τον Σόουζα, τον Αναγνωστόπουλο, τον Τζανακάκη. Αναφέρω μερικούς που τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται και βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων για την επόμενη σεζόν, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ποιοι θα παραμείνουν στην ομάδα, γιατί και οι ποδοσφαιριστές από Δευτέρα τέριξουν να σκορπίζουν δεξιά και αριστερά για να κάνουν και αυτοί τις διακοπές τους μετά το τέλος της φετινής χρονιάς. Τώρα για μεταγραφές και όλα αυτά, ας περιμένουμε λίγο. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παρακολουθούνται από το εξωτερικό κυρίως, κάποιες περιπτώσεις οι οποίες είναι και στα οικονομικά μέτρα, στα οικονομικά δεδομένα του Άρη. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης θα πάει σε μια φιλοσοφία τέτοια όπως και παλιότερα, δηλαδή να προσπαθείς να προσελκύσει μέσω των γνωριμιών του Πάκο Ερέρα κάποιους παίκτες από Ισπανία που στο ελληνικό πρωτάθλημα θα μπορέσουν να βοηθήσουν πάρα πολύ και να γιγαντωθούν και οι ίδιοι. Έτσι δηλαδή ποιος ήξερε το Χαβίτο τώρα όταν είχε έρθει στην, ή το Φελίπε Σανσόν όταν είχε έρθει στον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι σε μια τέτοια λογική θα πάω. Αρκεί φυσικά οι επιλογές που θα γίνουν να είναι οι σωστές. Άνοιξε το ρόστερ της Μπαρτσελόνα λίγο. Άνοιξε. Τι παίκτες θέλουμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι. Δεν προλάβαμε τον Ινιέστα, έφυγε. Ναι. Ινιέστα πήγε η Ιαπωνία. Λοιπόν. Είμαι βέβαιος ότι. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι και το λογικό, ρε φίλε. Όταν έχεις μια πρόσβαση. Και από θέση ισχύος, όχι θέση είσαι ένα ούζο, απλά το είχες μια φορά μίλησε στον Ερνέστο, hello Mr. Ernesto, I'm Paco. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς. Τι έκανες τα προηγούμενα χρόνια, εκμεταλλεύτηκες ακριβώς την παρουσία κάποιων ανθρώπων, όπως ο Μανέλ Φερέρε όταν ήτανε, και μετά ανέπτυξε ένα δίκτυο εκεί πέρα, αυτό πρέπει να κάνεις. Και μάλιστα είναι ο προπονητής σου αυτός ο οποίος κινεί την όλη διαδικασία, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, όλα θα κρυθούν στο χορτάρι, έτσι. Ως κόνσεπτ και τα λοιπά, οκ, okay, μας αρέσει και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι θα γίνει στο χόρτο. Και πόσο καλός προπονητής ο Πάκο Ερέρα θα το δείξει στο χορτάρι. Εκεί θα κρυθεί. Για τον φίλο που ρωτάει για οικονομικά, αν είχαμε πληρωμές, όπως λέγατε, 25 Μαΐου. Νομίζω κάτι έγινε. Υπήρξαν κάποιες πληρωμές, εντάξει, αν είχαμε πληρωμές. Ήταν αυτό που λέγαμε ότι με βάση σήμερα τα συμφωνητικά. Σήμερα έχουμε 25. Ναι. Μέχρι αύριο πρέπει να πληρωθούν κάποια χρήματα, ναι. Κάποια από πληρώθηκαν. Ξέρουμε, ναι. Κάποια άλλα είναι να πληρωθούν. Σας έχουμε πει πάνω κάτω, ρε παιδί. Τώρα δεν έχει αξία. Σωστό, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει η ομάδα, η φετινή, να αντιμετωπιστεί από τη διοίκηση με τον απόλυτο σεβασμό που της αρμόζει. Η ομάδα που έβγαλε τον Άρη στην Super League, ασχέτως ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Το σωστό είναι και προπονητές και ποδοσφαιριστές και όλοι γενικά οι οποίοι έχουν λαμβάνει να τα πάρουν, να βρεθεί ένας τρόπος, δεν ξέρω ποιος θα... Εγώ την πληροφόρηση που έχω είναι ότι κάποιοι παίκτες εξοφλήθηκαν, σε κάποιους υπάρχουν υπόλοιπα ακόμα και υπάρχει αυτή η άνεση του 36ου για κάποιους ποδοσφαιριστές, έτσι, κάποιοι έχουν δώσει πιο αργά, κάποιοι άλλοι έχουν και οφειλόμενα που έχουν μεταφερθεί στην ουσία από πέρσι. Έτσι. Τα έχουμε πει ότι το ποσό τώρα παίζει. Άλλοι λένε ότι είναι 300.000, άλλοι λένε ότι είναι 400, άλλοι λένε ότι είναι 500. Εκεί είναι κάπου. Αυτό που θα κουβαλήσεις την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο στη Super League αν θα είναι 300 ή 500. Για μένα το μεγάλο το θέμα και το ζήτημα υπήρχε φέτος. Δεν, χωρίς έσοδα, δεν ήξερα το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η ομάδα. Ευτυχώς ανταποκρίθηκε σε περιπτώσεις όπως του Ταυλαρίδη, του Τάτου, του Ήλιτς, του Καράμπελα, του Αντρέου, όλα αυτά που ήταν κανένα 500-600, 600, πόσα ήτανε. Και μπόρεσε να βγει η χρονιά. Τώρα με έσοδα Super League θεωρώ ότι η ομάδα
δεν θα έχει ζητήματα και δεν πρέπει να έχει ζητήματα. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται η διοίκηση 100%. Ο 799 λέει: ο ΚΑΠ έχει γίνει το καπέλο της κάθε κυβέρνησης. Όταν τα βρίσκει σκούρα. Αυτό που μένει ίδιο είναι ότι ποτέ δεν εφαρμόζεται ή αλλάζει όταν αφορά τον Άρη. Δεν εφαρμόζεται υπέρ του Άρη. Αν είναι κατά του Άρη, εφαρμόζεται. Αν είναι υπέρ του Άρη, δεν εφαρμόζεται. Τέλος πάντων, θα δούμε. Για τον Χλωτάπη τα απαντήσαμε. Για την ΑΕΚ ότι περιμένουν να είναι έτοιμος 22 του μήνα και να γίνει κανονικά με την ΑΕΚ στον καινούργιο τον Χλωτάπη. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά και στον Γκάζη και στον Παναγιώτη. Αυτή θα το στρώσουν, είναι η ρεάλ εταιρεία. Ναι, αυτοί που θα το φροντίσουν μετά. Α. Παιδί μου είναι. Δεν θα πάτε γκουρού. Δεν θα πάτε διακοπές, όπως καταλάβατε. Γιατί πότε πήγανε. Πότε πήγανε τα παιδιά. Φέτος, δεν το χόρτο πώς είναι. Πάντως, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ ποτέ δεν περίμενα για να το κλείσουμε και αυτό. Δηλαδή, κάποιο λέει: α, εκεί έχει τρύπες. Το ξέρεις ότι είναι από ούρα γάτας. Αυτό που δημιουργεί αυτό το όξινο και χαλάει. Και τι κάνεις. Γατοπαγίδες θα βάλουμε στο γήπεδο. Ή θα μπαίνουν πέρα τα τουρνικέ οι γάτες. Ε? Τη γάτα πώς τη σταματάς από το να μπει στο γήπεδο, ρε φίλε. Εκεί είναι ένα θέμα. Πρέπει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε, αξιολογήσουμε το ζήτημα για να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα, All About Aris On Air. Ανοίγουμε γραμμούλες 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. Μπορείτε να καλείτε να συζητήσουμε και για το πώς βλέπετε αυτές τις πρώτες διαφαινόμενες κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Τον προπονητή, την κατάσταση, τι πιστεύετε πρέπει να γίνει. Σιγά σιγά θα μπούμε στην διαδικασία να μιλάμε και για τα διαρκείας. Ήδη τα ετοιμάζουν στην ΠΑΕ Άρης και σκοπεύουν στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου σιγά σιγά να αρχίσουν, δεν ξέρω αν θα τα κυκλοφορήσουν ή αν θα τα βγάλουν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά λογικά μπορεί και να γίνει. Ήδη σήμερα είδε ότι τα έβγαλε η Λάρισα τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει το πρώτο φιλικό που ανακοινώθηκε βέβαια από την ΑΕΚ. Ανακοίνωσε όλα τις τα φιλικά η ΑΕΚ και εκεί μέσα είχε και το φιλικό με τον Άρη για τις 22 Ιουλίου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τα τουρνικέ έχουν μπει. Και το ότι δεν ακούσαμε πολλά παράπονα για τα τουρνικέ σε ένα παιχνίδι που είχε αρκετό κόσμο, νομίζω ότι είναι θετικό. Δηλαδή, προφανώς, γιατί συνήθως γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων όταν υπάρχει κάτι αρνητικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και στο κήπεδο, άκουσες τίποτα στο συγκεκριμένο μάτι για παράπονα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι. Άρα, λογικά, πήγε αρκετά καλά η όλη κατάσταση. Το θετικό είναι ότι η ομάδα αρχίζει και βαδίζει προς τη Super League έτσι όπως πρέπει να βαδίσει, αλλά θέλει να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα εμπορικά. Α, ένα θέμα είναι, το είπες για την προετοιμασία, είναι ποια θα είναι η εταιρεία που θα δίνει την ομάδα την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες που κυκλοφορούν τα ονόματά τους. Τώρα δεν ξέρω το κατά πόσο είναι όχι δεν είναι μανατζερικό ακριβώς, προωθητικό το όλο θέμα. Εντάξει, ή αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Μάλιστα είναι μια εταιρεία την επόμενη σεζόν η οποία εκτός από ποιότητα στο ρούχο να έχει και απόθεμα για να μπορεί να εξοπλίσει και την μπουτίκ, να κάνει μια συνολική συμφωνία και στην ομάδα να υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να μπορείς να δώσεις και μια φανέλα ο ποδοσφαιριστής, όχι όπως φέτος. Ναι. Και να έχει φυσικά και μια ποιότητα το ρούχο που θα φοράει ο Άρης. Και εδώ που τα λέμε είναι πολλές οι εταιρείες που θα ήθελα νομίζω να διαφημιστούν μέσα από τον τρόπο, μέσα από τον Άρη. Εταιρείες ένδυσης. Α, δούμε τις επόμενες μέρες που θα κάτσει μπίλια και σε αυτό το κομμάτι. Εγώ έχω σαφή προτίμηση να ξέρεις σε μία από αυτές που με τις οποίες συζητάει ο Άρης. Υπάρχει και να πω τα ονόματα που συζητάει. Δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα. Κάνουμε. Αυτή την Αμερικάνικη. Εγώ τη γουστάρω πολύ. Την Under Armour. Τα καλύτερα ρούχα που έχει φορέσει ο Άρης νομίζω. Είχε. Ήταν πολύ καλή εταιρεία όντως. Και για να σου το επιβεβαιώσω, ακόμα τα έχω. Σκέψου. Για μένα το καλύτερο σε κατάσταση, κριτήριο αυτό το εκτός από αυτό είναι ότι τα λένε οι φροντιστές της ομάδας. Αυτοί που ξέρουν και κάθε μέρα ασχολούνται με αυτά. Και η Macro είναι μια καλή εταιρεία. Βρε όλες οι εταιρείες. Και η New Balance είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Δεν θέλω New Balance, βρε Liverpool. Γι' αυτό τα θέλουμε εμείς. Εδώ έχω καταγγελία από τον φίλο μου τον Γιώργο. Ο οποίος ήταν και στη βάση προχθές, μου λέει: εγώ πάντως δεν χωρούσα από τα τουρνικέ. Δεν είναι η μέση τέτοια ο Γιώργος, βέβαια είναι λίγο πιο. Είσαι λίγο έγκυος εσύ γι' αυτό. Και πώς μπήκε. Τι? Και πώς μπήκε με δεν χωρούσε. Πώς μπήκε, ζε. Πλαγία. Μάλλον κάπως έτσι θα μπήκε.
Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές. Το 2310-287-888 είναι στην διάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και παρακαλώ ξανά. Πρέπει να γυρίσει το κέντρο εδώ, μου φαίνεται, Χριστό. Για να έχουμε ασφάλεια. Έπεσε να ξανακαλέσει ο φίλος μας. 2310-287-888. 20-14 προηγείται ο Ολυμπιακός Προμηθέα. Έχουν ξεκινήσει τα... Θα τι είναι τώρα, είναι τελικά. Ημιτελικός είναι αυτό, ημιτελικό. Ναι. Το βράδυ θα υπάρχει μετάδοση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζει στις 8. Θα είναι ο Νίκος Ομοσχοβίτης. Θα είναι στο Νίκος Γκάλης της Αθήνας. Για να μεταδώσει το παιχνίδι. Πάμε στο φίλο τώρα, πάμε τώρα σιγά σιγά. Επαναλαμβάνω, 2310-287-888. Παρακαλώ στον πρώτο. Γεια σου, Αλέξη και Χρήσανθε. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ Κλεωμένης. Έλα, Κλεωμένη. Λοιπόν, εγώ ακούω και είμαι φύση αισιόδοξο σαν άνθρωπος και για τον Άρη, βέβαια. Mm-hmm. Και αυτή η αισιοδοξία πηγάζει και από το επίπεδο της Super League που βλέπω. Αγωνιστικά, λες. Βέβαια, αγωνιστικά. Είναι αδιανόητο τώρα να μηδενίζει στην τετράδα, πεντάδα τη μία περίοδο. Με οποιοδήποτε ρόστερ, εγώ δεν λογαριασμό το ρόστερ. Να σου πω κάτι. Αν τα κριτήρια είναι μόνο αγωνιστικά και μόνο, δεν δούμε τίποτα περίεργα, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε. Τώρα, εγώ δεν ξέρω ακριβώς, πρέπει να δω για να σχηματίσω όψη, αλλά το ότι θα είναι ξένοι αυτοί που θα ορίζουν από τη ΚΕΔ, ίσως να με κάνει λίγο πιο αισιόδοξο σε σχέση με τους τριτσόνιδες και τους κουκουλάκιδες. Αλλά και αυτούς τώρα... πρέπει να τους δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα εξυπηρετούν και αυτοί. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ το ρόστερ, εγώ αγωνιστικά μιλάω. Ναι. Τα διοικητικά και τα τέτοια δεν τα ξέρω και πάρα πολύ. Παίζουν ρόλο, Κλεωμένοι, παίζουν δυστυχώς. Παίζουν ρόλο και αυτό δεν πρέπει να είναι να παίζουν ρόλο, γιατί ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο πρέπει να φαίνεται. Βέβαια, αν έχεις μια καλή ομάδα. Μπορούν να σε σταματήσουν από το να βγεις δεύτερος, τρίτος και να βγεις τέταρτος, όχι να βγεις έβδομος. Καλά, ναι, εννοείται αυτό. Λοιπόν, μεγάλη εμπιστοσύνη, πιστεύω και στο ρόστερ μεγάλη εμπιστοσύνη και το φετινό το ρόστερ. Και πάντα όταν έβγαινα στα ραδιόφωνα έλεγα ότι το βασικό χαρακτηριστικό μιας ομάδας για να πάει καλά είναι η ομοιογένεια και η χημεία που έχει η ομάδα. Βέβαια θα υπάρξουν και μεταγραφές. Αλλά πάντα είμαι κατά των πολλών μεταγραφών, από πάρα πολύ παλιά ήμουν πάντα κατά των πολλών μεταγραφών και δεν μου άρεσαν και μπορεί να ήταν ο Άρης πάρα πολύ καλά αγωνιστικά με τους ξένους, αλλά δεν μου έκανε αίσθηση εμένα οι πάρα πολύ, οι 100 ξένοι δεν μου έκαναν αίσθηση. Mm-hmm. Θέλω πάντα αυτό το στυλ που είναι το φετινό το στυλ. Βέβαια μεταγραφές χρειάζονται όλες οι ομάδες σε μεταγραφικές περιόδους, αλλά προσθήκες σε κάθε μεταγραφική περίοδο κάποιοι παίκτες, όχι μαζεμένοι 15 και να φύγουν 15, γιατί τότε δεν θα υπάρχει ομοιογένεια. Για να γίνει ομοιογένεια θα πρέπει να υπάρξει και να έχει και πάρα πολύ χρόνο. Ναι, αλλά καλό είναι ότι φέτος ο Άρης δεν έχει άλλες υποχρεώσεις, δηλαδή θα έχει σχεδόν 2 μήνες στη διάθεσή του με προετοιμασία και φιλικά για να μοντάρει τη καινούργια ομάδα. Ναι, Αλέξη, εντάξει, ναι, αυτό το... είμαι πάντα και της άποψης, εγώ πιο πολύ ήθελα, ας πούμε, να συνεχίσει κάποιος Έλληνας προπονητής. Βέβαια δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες προπονητές σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Άνταξη. Όχι ότι αν είναι ξένος δεν θα στηριχτεί από τον κόσμο. Δεν ξέρουμε γι' αυτό. Πάντως τις καλύτερες σεζόν σου τις έκανες με ξένους, με εξαίρεση το 93-94 με Γιώργο Φυρό. Με το Φυρό, ναι, που γιατί ακόμη... να πάρει και το πρωτάθλημα. Ναι, σωστά. Γιατί, ακόμη και, γιατί ακόμη και ο Μπάγεβιτς στη σεζόν 7-8, ναι. Εντάξει, μπορεί να θεωρείται πια μετά από τόσα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι Έλληνας. Ναι, και τελειώνοντας λίγο εκτός... Με Μπάγεβιτς και Κούπερ έκανε στις δύο καλύτερες. Αυτός ο Ερέρα, από ό,τι είδαμε στις εφημερίδες, μπορεί να ανέβασε ομάδες, να είχε καλές σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, αλλά το λέει ότι, διαβάσαμε ότι στην πρώτη κατηγορία με τη Χιχόν, νομίζω, δεν είχε νίκη. Απλά είχε 6 ήττες όταν έφυγε. Στο τέλος. Είχε 6 παιχνίδια, 4 ήττες και 2 ισοπαλίες στα 6 τελευταία παιχνίδια πριν αποχωρήσει και τότε λύθηκε η συνεργασία. Τα έξι τελευταία του μάτς δεν είχε νίκη. Ναι. Ναι, αλλά μιλάμε για την Πριμέρα Division. Ναι, μη συγκρίνεις την Πριμέρα Division με την Super League.
Καλά, εννοείται. Τώρα βέβαια θα ακούσουμε, άμα τελικά κλείσει αυτός, να ακούσουμε και τι προπονητής είναι αυτός, πώς παίζει, τι σύστημα παίζει, τι κάνει. Λίγο πολύ τα έχουμε αναφέρει αυτά, λίγο πολύ. Α, τα έχετε αναφέρει. Με νεαρούς παίζει, με πιο μεγάλους ηλικία παίζει. Αυτός παίζει 3-4-3 και 4-3-3. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα του συστήματα. 4-3-3, μάλιστα. Δεν παίζει 4-4-2 δηλαδή. Συνήθως δεν παίζει. Δεν ξέρω τώρα ποιοι παίκτες θα φύγουν και ποιοι παίκτες θα μείνουν, αλλά οι δύο παίκτες που θαυμάζω, ρε παιδί μου, και ναι, θέλουν να μείνουν πάση θυσία είναι ο Πασάς και ο Βελιζήσης. Ναι. Να κρατήσουν δηλαδή τον Πασά και τον Βελιζήση. Μ' αρέσει πάρα τον Πασά, το θεωρώ τον Έλληνα Χαβίτος η ταχύτητα. Εγώ λέω ότι ο Βελιζήσης, εφόσον θέλει, θα μείνει, και ο Πασάς, εφόσον τηρηθεί αυτό που έχει συμφωνηθεί από πέρσι, θα μείνει και αυτός. Αλλά ο Δελιζής, αν δεν θέλει ο ίδιος, ναι, και θέλει να πάει σε άλλη ομάδα, θα φύγει. Πάντως είναι, νομίζω ότι και οι δύο δεν είναι στις αρνητικές εισηγήσεις. Αυτή την αίσθηση είναι έχω. Είναι πολύ καλή. Δηλαδή την ταχύτητα που έχει ο Πασάς, ας πούμε, δεν την έχει. Νομίζω. Καλά, η φιλοδοξία είναι να φέρεις καλύτερους παίκτες εκεί. Εννοείται, στα άκρα, στα εξτρέμ και τέτοια. Αν φέρεις χειρότερους, δεν σωστό και αυτό. Δεν αξίζει να κάνεις μεταγραφές άμα θα αποφασίσει ο προπονητής γι' αυτό, γιατί αυτός θα δει το υλικό, έχει ήδη παρακολουθήσει παιχνίδια της ομάδας. Το τελευταίο διάστημα που βρίσκεται σε επαφή με τον Άρη και συζητήσεις, αυτός θα εισηγηθεί. Και θα δούμε. Και από εκεί και πέρα θα... Έγινε κλεωμένη, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Άρης, θρησκεία της πόλης του Θεού, η λατρεία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αλέξη, ναι, Χρύσανθε, ναι, παππούς ο Παναγιώτης από Αθήνα. Έλα, παππού. Έχω εμπιστοσύνη στον Πόντιο. Στον Πόντιο. Με αυτό που είπατε πέρσι, έχει πείσμα, θα πάμε καλά. Μάλιστα. Αυτά, σας εύχομαι καλές διακοπές. Κράτα τη σημαία του Άρη ψηλά στην Αθήνα. Και Χρύσανθε, παρακαλώ, να σου ζήσει η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Και στελεχώσει μεθαύριο κάποιο τμήμα του Άρη όταν μεγαλώσει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Και την Βάνα Βασίλατα, τα τάδες. Τι έγινε, ρε Πελιτσάλ, θα σου ζήσει μικρή. Ευχαριστώ. Πού είσαι, Κωστάκη? Γεια σου, Αλέξη. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Το μπαλκόνι είναι έτοιμο? Έτοιμο είναι, ρε φίλε. Εντάξει, Δαβί, τι να σε πω. Είμαι πολύ χαρούμενος, ρε φίλε, γιατί είδα και πολλά πιτσιρίκα σε τριγιά χθες. Ναι. Εμένα αυτό μου μοιάζει. Πολλά παιδάκια, πολλά. Πρέπει σιγά σιγά και πάλι τα παιδιά με τη φανέλα του Άρη να βγουν στους δρόμους. Ο Άρης είναι φαινόμενο, γιατί κρατάει τον κόσμο με τέτοιες πίκρες. Είναι απίστευτο. Έτσι. Να λέμε τώρα. Έτσι. Εντάξει, εμένα με θυμίζει τη χρονιά, να πω το φίλο του δύο γραμμές που ανησυχούσε για το ρόστερ. Άμα έχεις ανθρώπους που γνωρίζουν από το ποδόσφαιρο να στελεχώσει μια ομάδα. Ήταν ήδη και σε αφιβολίες. Πριν κάποια χρόνια όταν ανεβήκαμε και είχαμε όλους μετά και ερχόταν παίκτες και έκανες μια ομαδάρα που παραμιλούσαν όλοι, να πούμε. Το θέμα είναι άμα υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και καλός προπονητής, μπορείς από το πουθενά να κάνεις 15 παίκτες να πάρεις και να κάνεις και ομάδα και όλα να τα κάνεις. Σε αυτό που ποντάρεις είναι σε αυτό, στις γνώσεις σου, στις γνωριμίες του, ότι θα σου φέρει και καλούς ποδοσφαιριστές ο Πάκο Ερέρα. Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Άμα έχεις ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενό τους, μπορείς να κάνεις ωραία πράγματα. Άμα είναι θετικητήδες, δεν πρόκειται. Έτσι. Απλά είναι τα πράγματα. Εγώ θέλω μόνο τον κύριο Καρυπίδη να αρχίζει από νωρίς να ετοιμάζει τα διαρκείας για να βοηθήσουμε κι εμείς. Γιατί από μόνος του δεν θέλει και ο κόσμος να βοηθήσει. Για να πάρει και το μήνυμα αυτούς που τους πληρώνουμε, να πούμε χρυσάβι στα μαγαζιά μας, τους απίθανους, να βάλουμε μυαλό λίγο, ειδικά την Νόβα μιλάω, να βάλουμε μυαλό και να δώσουν κανένα φράγκο της, γιατί εμείς τους κρατάμε ζωντανούς. Γιατί αν θέλουν υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για να δείξουμε πρωταθλήματα και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και τους πληρώνουμε χρυσάφι, το ξαναλέω, και να δείχνουμε ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Έτσι. Να βάλουμε μυαλό εκεί στην Νόβα. Εντάξει, μπορεί να περνάνε δύσκολα, μπορεί οτιδήποτε, κάνουν περικοπές. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που κατέβασε κάτω μια πόλη. Περικοπές, αλλά 2 εκατομμύρια στον Πανιόνιο με περικοπές, πώς γίνεται, δεν γίνεται. Είναι, ή πρέπει να πάνε δίκιο σε κάποιες ομάδες μόνο τα λεφτά? Δεν επειδή μπορεί έτσι να βρουν στο Πανόπουλο που πάνε μόνο οι πόρτες και βλέπουν και καρέκλες στην μπάλα εκεί πέρα.
Αυτή είναι η μόνιμη εκεί πέρα που λέει αυτό, ρε, πόρτες για... και να κάνει κλάκια και λέει φύλαθροι. Γι' αυτό δεν δίνουν στον Άρη, ρε. Γεμίζει το γήπεδο ο Άρης, κατάλαβες. Σου λέει ναι, γεμίζει το γήπεδο. Ναι, η άλλα είναι άδεια τα άλλα τα γήπεδα, θα δώσουμε τηλεοπτικά. Χρυσάφι χρυσάφι τους πληρώνουν τα μαγαζιά. Χρυσάφι χρυσάφι με αυτό που δείχνουν. Έτσι. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το κυνηγήσει και ο πρόεδρος και να πει να είναι στεναρή η αντιστάση του. Πες που είναι το μαγαζί να έρχονται τα αριανάκια εκεί να πίνουν καφεδάρα, γιατί έχει μπαλκονάρα. Είναι πάνω στον δρόμο, είναι μπαλκονάρα μεγάλη, τα πηγαίνει, δεν υπάρχει. Έτσι, θα πηγαίνει στον Κωστάκη εδώ το φίλο μας. Να είσαι καλά, Κώστα. Άντε φιλιά, παιδιά. Να είσαι καλά, Κώστα. Κώστας είναι αριανάκι παλιό και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω και το γιο του τώρα τον δίνει στα κυτρινόμαυρα και είναι εκεί στα σύλλατα το μαγαζί. Όσοι περνάτε στην μπαλκονάρα να πηγαίνετε στο μπαλκόνι, όπως λέγεται, να πιείτε τον καφεδάκι σας. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα παιδιά, εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Γεια σας, ο Πάρης είμαι. Έλα Πάρη. Το Σάββατο έρχονται οι βετεράνοι εδώ στο διπλανό χωριό στην πρώτη σερό να παίξουν. Η πρώτη σερό, φίλε μου, φαίνεται κάθε φορά που τα ακούω ότι θα βγει ο Καραμαλής σε λίγο. Όχι ρε παιδιά. Εκεί δεν είναι αυτό, δεν είναι για την πρώτη σερό, δεν είναι ο Καραμαλής. Δηλαδή κάθε φορά που το ακούω, το έχω συνυφασμένο με τις εκλογές και λέω αμά θα πούν για τον Καραμαλή τώρα. Τι να πούμε για τον Καραμαλή, δεν λέμε τίποτα. Απλά είναι καλές κινήσεις αυτά. Μ' άρεσε και χθες το φιλικό που έγινε στην Τρίγλια, στη Γαλλική. Και αυτά είναι ωραία και καλό είναι οι βετεράνοι να βγούνε λίγο. Και καλά, να... αυτό είναι η πρώτη ομάδα πήγε χθες. Δεν πήγαν οι βετεράνοι. Οι βετεράνοι παίξαν στην Καλαμαριά. Όχι, εννοώ, γιατί οι βετεράνοι νομίζω παίζαν μέσα στην Καλαμαριά. Ναι. Πάλι φιλικό. Αυτά είναι καλά. Τώρα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, γι' αυτό πήρα πιο πολύ. Ναι. Πρώτα απ' όλα για την Boutique. Αν υπάρχουν σκέψεις στην ΠΑΕ, πέρα από το γήπεδο, που πρέπει να λειτουργήσει άμεσα κιόλας το e-shop, αν υπάρχουν σκέψεις είτε ανατολικά είτε στο κέντρο να δημιουργηθεί και άλλη boutique. Ανατολικά και άλλη, αφού ανατολικά είναι η boutique. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, περιοχή Καλαμαριά. Κοίταξε, άμα είσαι Χαριλάου, είναι υπερβολή να πας Καλαμαριά. Για το κέντρο, εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή, φέτος δεν το περιμένω να γίνει, αλλά του χρόνου, αν με το καλό η ομάδα εξελιχθεί κτλ. Στο κέντρο της πόλης ή υπάρχουν πλέον, υπάρχει το One Salonica, δυτικά, που σου δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθείς. Υπάρχει το Κόσμος. Ναι. Θεωρώ ότι μια μεγάλη ομάδα θα πρέπει σιγά σιγά να αναπτυχθεί και σε αυτά. Γιατί το λέω αυτό. Okay, ο Αριανός είτε είναι Χαριλάου, είτε είναι η μπουτίκ του μπάσκετ στο παλέ. Θα πάει στην μπουτίκ για να πάρει. Ναι. Μεγάλοι σύλλογοι όμως θα πρέπει να έχουν παρουσία στους εμπορικούς χώρους της εκάστοτε πόλης τους δυνατούς. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο. Το Κόσμος, ανατολικά όπως είπες και εσύ, και το One Salonica. Που το One Salonica είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που υπήρχε προπενταετίας, εξαετίας, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τότε. Όχι Μακεδονία, All Star κάπως... Όπως ήταν εκείνο τέλος πάντων. Το One Salonica και μπράβο και στους ανθρώπους που το έχουν αναλάβει, το έχουν εξελίξει. Και κάνει δουλίτσα και έχει και προϊόντα πρώτης ποιότητας. Εντάξει, μπορείς δηλαδή κάπου εκεί πέρα να... Αυτό σηκώ, λέω. Απλά λέω ότι, να σου πω κάτι Πάρη μου, να τα κάνουμε σιγά σιγά. Ας γίνει μια σωστή μπουτίκ. Να γίνει ένα σωστό e-shop όπως λες. Να μπορείς εσύ από τις αίρες να μπαίνεις, να πληκτρολογείς, φανέλα... Και όχι μόνο. Κουκούροβιτς, πώς τον λένε τον καινούργιο, το center for, ξέρω εγώ, τον παιχταρά που θα έρθει και να έρχεται στο σπίτι σου χωρίς να πρέπει να κατέβεις ή να στείλεις κάποιο γνωστό ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Και να γίνει και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρέπει βήμα-βήμα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε τώρα, κάνει άνοιγμα στη Γερμανία. Δηλαδή, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, ακούγεται ότι θα κάνει άνοιγμα στη Γερμανία. Γιατί πλέον υπάρχουν πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ άνοιξε στο κέντρο, αλλά είναι κλειστό τώρα. Ναι, κλειστό. Το κάνει ανακαίνιση. Απλά κάνουν κινήσεις. Δηλαδή, ναι, αλλά πρόσεξε κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή ένα μεγαλομέτωχο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, παιδιά. Ναι. Πέρα από το τι πρεσβεύει ο κάθε ένας και ξέρουμε για μας τι πρεσβεύει ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτυχθεί εμπορικά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια γιατί έχει έναν άνθρωπο που πληρώνει πολλά άλλα χρήματα. Έτσι. Ναι. Και έχει αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα. Από την στελέχωσή του. Το πώς έχει διεισδύσει στην ΕΠΟ, στις ενώσεις, στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, στο διοικητικό κομμάτι και φυσικά στο εμπορικό κομμάτι. Εμείς μπουσουλάμε στο εμπορικό κομμάτι. Δεν γίνεται λοιπόν, επειδή όντως κάνουν πέντε πράγματα αυτοί, να κάνουμε και εμείς τα ίδια τώρα. Εγώ λέω ότι πρέπει να τα κάνουμε βήμα-βήμα.
να οργανώσουμε την μπουτίκα έτσι όπως πρέπει να την οργανώσουμε. Όπως παλιά δηλαδή που έκανε όταν ήταν ο Σκόρδας ακόμα, που όποια ομάδα είχε ονομασία Άρης, δηλαδή ναι, εδώ πέρα σε διπλανά χωριά, τους έστειλε είτε μπάλες, είτε φανέλες, είτε κάτι κάνανε. Καταλαβές. Αυτά είναι θέλω πράγματα τα οποία δηλαδή δημιουργούν όντως και πρέπει να γίνονται. Εγώ όμως θέλω το e-shop, γιατί ακόμα και όταν είχε ο Άρης e-shop, ήταν άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ήτανε. Πρέπει να το δουλεύει. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Και κάτι τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Σιλίσανθε. Αυτό δηλαδή η σκέψη που... Εγώ είμαι μέλος των ερασιτεχνών. Mm-hmm. Δεν θα ήταν καλό να πληρώνουμε δηλαδή είτε να είμαστε μέλος των ερασιτεχνών. Δηλαδή να βρεθεί μια φόρμουλα. Ναι. Ότι όταν θα είμαστε μέλος των ερασιτέχνων να πάρουμε και διαρκές. Ή... Στον ερασιτέχνη. Διαρκές σε μπάλα και μπάσκετ. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Άκουσε με λίγο, πάρει. Ναι, αυτό είναι μια πρόταση που έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές και αυτό που θα σου πω τώρα δεν είναι η άποψή μου, είναι η άποψή μου μετά από συζητήσεις με τους επαγγελματίες του είδους. Και λέω, δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος να συνδέσεις νομικά ένα εισιτήριο διαρκείας δύο διαφορετικών αφημί. Το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, όσο και αν φαίνεται ιδανικό για τον κόσμο. Παρόλα αυτά το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι δύο διαφορετικά αφημί. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Εσύ που είσαι μέλος του ερασιτέχνη, ο ερασιτέχνης να κάνει μια συμφωνία με την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και με την καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που να λέει τα μέλη του ερασιτέχνη Άρη έχουν έκπτωση 10% παράδειγμα λέω τώρα έτσι, ναι, επί του αρχικού ποσού. Καλώς. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά αυτό μπορεί... θα πρέπει να το κάνει ο ερασιτέχνης με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Μπορεί επίσης και μία έκπτωση στην μπουτίκ. Φυσικά, επίσης, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, ναι. Και πρέπει αυτά τα πράγματα, αλλά να σου πω κάτι, όταν ο ερασιτέχνης ζητιανεύει στην κυριολεξία τα ποσοστά του από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και δεν τα παίρνει, πιστεύεις ότι θα ήταν σε θέση να σκεφτεί και να κάνει αυτά τα πράγματα? Αλλά εγώ σου λέω, το λέω και δημόσια, μας ακούνε και από τον ερασιτέχνη και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ. Κάντε μία, για να βοηθεί ο ερασιτέχνης, κάντε μία συνεργασία, μπορεί να γίνει αυτό, μια εμπορική συνεργασία που να λέει το μέλος του ερασιτέχνη Άρη θα έχει 10% έκπτωση στην μπουτίκ, παράδειγμα το 10% έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να, όσο θεωρείτε ότι πρέπει να είναι το σωστό. Όμως μπορεί ο ερασιτέχνης να βάλει και κάποιες. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ανθρώπους που θα... Αλλά δεν κινούνται καθόλου στον ερασιτέχνη. Αυτό με προβληματίζει πιο πολύ, ότι δεν κάνουν κινήσεις. Έχουν δηλαδή άλλα θέματα και βιωσιμότητα στο. Να σου πω κάτι. Λέμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Όταν όμως ο ερασιτέχνης πριν από 2 μήνες, εδώ το είχαμε βγάλει το θέμα, γλίτωσε με τις ενέργειες που έκανε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα πρόστιμα κτλ. Λεφτά που έπρεπε να πληρώσει. Πάει να πει ότι έκανε ενέργειες. Και το ότι γλίτωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα, ρε Χρήστα, είναι ότι τα τμήματα είναι όλα στην ανυπαρξία του. Πώς να είναι χωρίς χρήματα? Όλα είναι. Τι να γίνει, να έρθει επενδυτής στον ερασιτέχνη? Εδώ είναι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Πιστεύω ότι μόνο άμα μπορέσουν να βρεθούν κάποιοι χορηγοί και λειτουργικοί. Περίμενε, λες τα τμήματα είναι στην ανυπαρξία. Δε... Το γυναικείο βόλεϊ βγήκε δεύτερο. Το γυναικείο βόλεϊ όμως έχει το ρετζεπέρι. Ακριβώς. Τα τμήματα που έχουν χρηματοδότηση. Το γυναικείο ποδόσφαιρο επίσης. Μα... Ναι, το γυναικείο ποδόσφαιρο. Άρα πρόσεξε λίγο, πάρη μου. Έδωσες τη λύση. Είπες τη λύση μόνο σου. Την είπες μόνο σου τη λύση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης να δίνει 700-800 χιλιάρικα στον Κατσαρί κάθε χρόνο για να τον παίζει Μούριο ο Κατσαρίς. Χρήσανθε, όμως και εκεί πέρα που υπάρχει χρήμα τώρα. Ναι. Δηλαδή τώρα στο χάντμπολ γυναικών ο ΠΑΟΚ έκανε μπάτζετ 250 χιλιάρικα και δεν πήρε τίποτα. Όπως και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Σκέψου αν λοιπόν. Μας κάνανε, σκέψου αν λοιπόν. Αν μας κάνανε το χουνέρι μέσα στα τρίκαλα με το διαιτητή που μας ακύρωσε γκολ. Θα είχε βγει ο Άρης. Δεν θα παίρναν και εκεί τίποτα. Ναι, σωστά. Δες όμως τώρα, όταν λοιπόν μιλάμε για λεφτά, τέτοια λεφτά και την ίδια στιγμή η διοίκηση του ερασιτέχνη ψάχνει τα 6 χιλιάρικα το μήνα για να έχεις ζεστό νερό με το αέριο, δεν μπορείς να πας σε μια λογική. Πολλά παιδιά στην κολύμβηση. Φυσικά. Μα και γι' αυτό πληρώνεται το αέριο. Αλλιώς δεν πληρωνότανε. Αλλιώς δεν θα πληρωνότανε αν δεν είχες τόσα πολλά παιδιά. Θα πρέπει, Χρήστανθε, από εκεί να ξεκινήσουμε. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, όλοι να βρεθεί μια λύση στον ερασιτέχνη να πάνε λίγο καλύτερα τα τμήματα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί εγώ λέω το εξής. Η ΠΑΕ είναι πλέον στη Σούπερ Λίγκα. Η ΠΑΕ έχει την δυνατότητα να βοηθήσει και τον ερασιτέχνη. Και επειδή πλέον, πρόσεξε τώρα το πιο σημαντικό από όλα θα σου πω τώρα,
επειδή πλέον υπάρχουν τουρνικέ, δεν μπορείς να λες «Α, είχα δύο, α, είχα τρία». Το τουρνικέ θα λέει 7.483. Ναι. Για τους 7.483 θα πρέπει να αποδίδεις στον Εραστέχνη τα ποσοστά. Και πιστεύω θα πάρει μεγάλη ανάσα με τον Άρη Σουπελίκα πλέον Εραστέχνης. Μακάρι, ευθύσανθε. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Και εσύ, και εσύ. Πάμε στο διάλειμμα και θα... Α, έχουμε. Ναι, μην με δεχθείς. Αν όμως, υπάρχει ο φίλος, ναι, να τον ακούσουμε και μετά. Και μετά. Έλα, ρε. Όχι, εσύ είσαι. Άντε, βρε, άντε. Λύσατε να με το πρόβλημα της Κύπρου. Όχι, του Άρη προσπαθούμε να λύσουμε. Άντε, λίγο πιο να με σύ... Μισή κουβέντα έχουμε να... Για πες μου, Χρύσανθε, ναι. Ο Βαλβέρδε ήταν επιλογή του Πάκο Ερέρα. Τι έκανε? Ο Βαλβέρδε, όταν ήταν στην Εσπανιόλ. Ναι, ήταν τεχνικός διευθυντής ο Πάκο Ερέρα και προπονητής ο Βαλβέρδε. Μπράβο, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Γιατί εκεί... Αφού το έγραψε ο Αβόπουλος είναι σίγουρο. Ε? Αφού το έγραψε ο Αβόπουλος είναι σίγουρο. Εγγύηση. Ήξερα ότι... Πρόσεξε με, πρόσεξε, γιατί έχει λίγο σημασία, επειδή βγαίνει κάποιο θετικό συμπέρασμα για τον άνθρωπο. Γιατί πέρα το ότι ήξερα ότι ήταν στη Λίβερπουλ μαζί με τον Μπενίτεφ, αυτό να με το ακούω τώρα, και επειδή εκείνη την περίοδο παρακολούθησα λίγο να με την Εσπανιόλ, η οποία όπως ξέρουμε είναι στη σκιά της Μπαρσελόνας, μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεταξύ σεκούντα διβιζιών, ας πούμε, και στην Πριμέρα. Εν πάση περιπτώσει. Επί Βαλβέρδε και Πάκο Ερέρα έπαιξε τον τελικό του κυπέλου ΕΦΑ τότε. Μπράβο. Μπράβο να με. Αυτό ήθελα να πω, Αλέξη. Θυμόμουν. Το 2007. Πήγε... Μπράβο. Πήγε πολύ καλά η Εσπανιόλ εκείνα τα δύο χρόνια. Σου είπα, δεν ήξερα ότι ήταν τεχνικός διευθυντής, γιατί αυτό είναι στα θετικά του. Πολύ θετικά. Πήγε πολύ καλά η Εσπανιόλ. Μικρομεσαία ομάδα, την ξέρετε ποια είναι. Ναι, δεν ξέρω. Παρότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην Καταλωνία και νομίζω ότι η μεγάλη ομάδα τους αυτή ήταν κάποτε. Ναι, ναι. Και όχι η Μπαρτσελώνα. Εν πάση περιπτώσει. Χάσα νομίζω από τη Σεβίλη τότε στο τελικό, αν δεν κάνω λάθος. Πού είχαν χάσει. Ναι, ναι. Και παίξανε τελικό λοιπόν, ας πούμε, στο UEFA. Και αν θυμάμαι καλά, το χάσανε με 1-0. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα παίξανε. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και μου είχε κάνει έτσι και λίγο εντύπωση ο Βαλβέρδε, που κάποια στιγμή είχα να φέρει κάτι, ας πούμε, στον Άρη, είχα πει το όνομα, εν πάση περιπτώσει, ως συνήθως δεν είναι πολύ, δηλαδή γράψε, κάποιος λέει κάτι, σημείωσε το κάπου έτσι και όποτε ρίξε και μια ματιά προς τα εκεί. Και ήθελα, αν θυμάσαι, Αλέξη, μετά από αυτό ο Βαλβέρδε πήγε στον Ολυμπιακό. Κάθισε ακόμη μια χρονιά 17-18. Το ναι. 2007-2008 και μετά το καλοκαίρι του 2008 πήγε, ήρθε στο Ολυμπιακό. Και μετά πήγε, μπράβο, γιατί κάτι τέτοιο θυμόμουν να είμαι και εγώ. Αυτό ήθελα να πω, παιδιά, είναι στα θετικά του Πάκο Ερέρα, διότι σαν τεχνικός, ας πούμε, διευθυντής έφερε Βαλβέρδε, αλλά και τους παίκτες που είχε εκείνη την περίοδο, λοιπόν, η Εσπανιόλ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Break. Είναι οι μέρες που τα newsletter καταργούνται. Έχω 4-5 mail, φίλε, που όλο πατούσαν unsubscribe και τέτοια και όλο ερχόντουσαν. Τώρα, για έρθετε τώρα να φάτε καμιά καταγγελία, σας πω εγώ. Τέλος πάντων. Το 2310-2373-8 έγινε για ένα τεταρτάκι ακόμα στη διάθεσή σας. Πάμε να συνεχίσουμε να σας ακούμε, να λέτε τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας, τις θέσεις σας, τα πιστεύω σας. Πάντα για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Θέλω να κάνω τις τελευταίες 20 μέρες. Δηλαδή, πες και ένα μικρό όνομα. Πες, πώς σε λένε, Γιάννη, Κώστα, Μάκη. Χριστόφορε. Έλα, Χριστόφορε. Λοιπόν, έχουν ξαναμιλήσει αρκετά. Ναι. Θέλω να κάνω μια παρομοίωση. Δηλαδή, τις τελευταίες 25 μέρες, ένα μήνα, ας πούμε, που κεντρικά ανέβηκε ο Άρης, αν και είναι ανεβασμένος πριν τις 20 Μαρτίου. Ναι. Θέλω να παρομοιάσω την κατάσταση αυτή την σημερινή, ας πούμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της πρώτης αγωνιστικής της Α' Εθνικής με τα 400 χρόνια σκλαβιάς που είχαμε τους Τούρκους. Δηλαδή, έχουμε την προσμονή την τεράστια, την υπομονή που κάναμε 4 χρόνια και παραπάνω, δηλαδή μαζί με τα 2 χρόνια που βολοδέρναμε. 5 σίγουρα. Ας πούμε, ναι. Ναι. Με εκείνα τα χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή, μετά την επανάσταση, να πρέπει να ιδρύσουμε κράτος.
Ναι. Και δεν είχαμε όλα τα αρχαία, μπορεί να φαίνεται λίγο ακραίο αυτό που λέω, αλλά την προσμονή τη μεγάλη να δημιουργήσουμε κράτος δεν είχαμε τις υποδομές να το κάνουμε, και ο λαός τότε ήθελε από τη μία μέρα στην άλλη, εκεί που ήταν αρματολοί και κλέφτες δηλαδή η κοινωνία η τότε, να γίνουν, να υπάρχουν δουλειές, να κάνεις ένα κράτος με πρόνοια, με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα στον Άρη. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και εγώ θα πω κάτι. Σωστό είναι αυτό που λες, πρόσεξε όμως. Γι' αυτό όμως και εμείς λέμε στελέχωση και οργάνωση. Γιατί την ίδια στιγμή όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει μόνο στο Καρυπίδης. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που λέω εγώ είναι ότι έχει 4-3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος, με τα καλά του και τα κακά του, που πιστεύω ότι τα καλά του είναι περισσότερα από τα άσχημά του, τους εγωισμούς του, τα πάθη του, τα λάθη του, δεν μπορώ να τον αδικήσω. Αυτός ο άνθρωπος έβαλε 5 δραχμές, 10 δραχμές, 15 δραχμές. Την πήρε την ομάδα από το πουθενά. Ήταν στη μέση του πουθενά. Έκανε την εκαθάριση τον πρώτο χρόνο, δεν το πίστευε κανένας. Την ανέβασε περπατώντας στην Β' Εθνική, έκανε τα λάθη του, καταδικάστηκε για αυτά, τα πλήρωσε, τον καταδικάσαμε κι εμείς. Δεν άκουσε λίγα ο Καρυπίδης. Εγώ πέρυσι την πρώτη λεφτά αγωνιστική με τη Λαμία. Δεν ξέρω αν ήσουν στο γήπεδο, Χρυσάνθε. Άκουσε πάρα πολλά. Γίνανε σκηνικά, εγώ είμαι στα επίσημα. Από την κάτω, από την 7 που γυρίσανε και τον ξεφωνήσανε. Γίνανε πολλά εκείνη τη μέρα. Φυσιολογικό είναι, δεν ανέβηκε η ομάδα. Φυσιολογικό είναι, μα όλοι ήμασταν μέσα στα νεύρα. Αυτό δεν αναιρεί, πρόσεξε. Η κακή του λοιπόν διοίκηση, γιατί όπως τώρα πιστώνεται την άνοδο, πέρσι πιστώθηκε την αποτυχία. Σωστά. Η κακή του διοίκηση όμως δεν αναιρεί ότι έχει βάλει χρήματα. Όπως και το ότι έχει βάλει χρήματα. Όταν όμως έλεγε ότι θα κάνω την εκαθάριση, όταν όμως έλεγε ότι θα κάνω την εκαθάριση, δεν τον πίστευε κανένας ή έστω τον πιστεύανε πολύ λίγοι. Ότι θα ανέβεις χωρίς εκαθάριση, έλεγε αυτός. Ναι, το θέμα τα κατάφερε, Χρυσανδέ. Εντάξει, το θέμα τα κατάφερε. Σε πήρε ένα διαλυμένο, γιατί ήσουν διαλυμένο σωματείο το 15 το καλοκαίρι, έτσι. Σωστά. Μετά την αποτυχία του Καλάς και του Καλαϊτζίδη, και σε έφερε. Και δεν είχες και κάτι άλλο, να πω ότι είχες κάτι άλλο και κάναμε λάθος στην επιλογή να καταδικαστούμε κι εμείς. Λέω λοιπόν ότι εφόσον ο Άρης ήταν διασωληνωμένος, τον βγάλαμε από την εντατική. Τον βάλαμε να περπατήσει, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή περπατάει. Όταν θα φτάσει στο σημείο να τρέξει και δεν θα μπορεί ο Καρυπίδης να τον κάνει να τρέξει, τότε ναι, είμαι μαζί με όλους αυτούς που λένε ο Καρυπίδης δεν μπορεί. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθουμε τον Άρη, αφού ξεκίνησε, σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα, πρέπει να μάθει να περπατάει. Για μένα προσωπικά είμαστε σε αυτό το σημείο. Βρε, ας κάνει και ένα ελαφρύ τζόκινγκ, δεν μας πειράζει. Αλλά όντως, μην πάμε κατευθείαν στο κατοστάρι. Δεν γίνεται να πάμε στο κατοστάρι. Έτσι. Μπορεί να βλέπουμε τους δίπλα. Μπορεί να έχουμε χίλια δύο παραδείγματα, είτε την ΑΕΚ. Παιδιά, είμαστε σε άλλη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ήδη αυτό που δείχνει με αυτόν τον προπονητή, κάτι μου δείχνει. Ναι. Και εγώ μικρό καλάθι κρατάω, γιατί έχουμε πάθει τόσα που εντάξει. Αλλά κάτι δείχνει. Είναι νέος, έχει όρεξη, μου δείχνει ότι έχει μπει στο κλίμα του κόσμου, έχει καταλάβει που είναι και θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Ναι. Και αυτό που θέλω τελευταία για να κλείσω, ναι, από τον Καρυπίδη, όταν θα φτάσει ο Άρης στο σημείο να τρέχει, έστω και ένα λεπτό τζόγκινγκ, και θα καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί αυτός να τον κάνει να τρέχει σαν Φεράρι, τότε να διευκολύνει, εφόσον υπάρχει ένας πολύ δυνατότερος οικονομικά από αυτόν, ένα μεγάλο όνομα, επενδυτή, να τον διευκολύνει να πάρει την ομάδα. Τότε θα γραφτεί στους παράγοντες του Άρη με χρυσά γράμματα. Αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, λέω, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου, και θεωρώ δεν είναι κακό να κάνουμε λίγη υπομονή. Ακόμα ξέρω, έχω κουραστεί και εγώ να κάνω υπομονή. Τώρα δεν είναι θέμα υπομονής, είναι θέμα προγραμματισμού, οργάνου, σχεδιασμού, δεν είναι. Ναι, αυτά όλα χρειάζονται υπομονή, δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Ξέρω και απλά εσείς, να καταλάβει και αυτός ότι ο Άρης δεν είναι όπως ήταν η Βέρεια. Ο Άρης είναι μεγάλο καράβι και ένα μεγάλο καράβι θέλει πολλούς ανθρώπους μέσα. Θεωρείς εσύ σαν Χρύσανδο, σαν Αλέξη, ότι δεν το έχει καταλάβει ή τον θεωρείτε? Μπορεί να έχετε αλλάξει 15 κουβέντες παραπάνω από ό,τι εμείς οι απλοί φίλαθλοι. Θεωρείτε ότι δεν είναι έξυπνος ο Καρυπίδης? Μα στην πράξη θα το δείξει, αν το έχει αντιληφθεί. Έξυπνος είναι, δεν είναι χαζός. Ότι είναι έξυπνος είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι. Επιχειρηματικά φαίνεται αυτό. Με τα προβλήματα που έχει και το ότι αποκρίνεται ακόμα. Εγώ
έναν παράγοντα ήξερα στον Άρη που ήξερε από το πόσο μέγεθος θα είναι το χόρτο μέχρι πώς να κάνει να πάρει ένα παιχνίδι στα χαρτιά και πώς να κάνει και τις μεταγραφές. Ένας ήταν αυτός. Δεν μην το λες. Το χόρτο το ξέραν κι άλλοι. αλλά πέτυχε και είναι στη Γαλλία. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά. Και δικαστικά ήξερε ο συγκεκριμένος. Λοιπόν. Τι θες, θες να φύγουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις άλματα κατευθείαν. Να είμαστε και λίγο σοβαροί και λίγο προσγειωμένοι. Φυσικά πρέπει να οργανωθεί σε πολλά τμήματα, σε πολλά ζητήματα. Πρέπει να διορθωθούν αρκετά πράγματα. Αλλά φυσικά δεν μπορούν να γίνουν όλα με τη μία. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Δεν μπορούν να γίνουν όλα με τη μία. Αγωνιστικά όμως, επειδή ακριβώς το επίπεδο είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με το 2006 όταν επέστρεψε ο Άρης. Τότε υπήρχαν επεκταράδες ξένοι στις ομάδες. Το επίπεδο ήταν πολύ πιο υψηλό από αυτό στο οποίο θα συμμετάσχει την επόμενη σεζόν ο Άρης στη Super League. Αυτό δεν το εξασφαλίζει φυσικά κατευθείαν την είσοδο του στην τετράδα-πεντάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι έτσι τα πράγματα, άντε κατευθείαν η πεντάδα ήρθαμε, μπαίνουμε στην τετράδα. Αλλά δεν μπορείς να μην το διεκδικήσεις. Όταν πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά, έχεις τη δυναμική, έχεις το γήπεδο, έχεις τον κόσμο, έχεις τη μαγιά, έχεις το πακέτο για να το διεκδικήσεις. Και επειδή πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά, δεν μπορεί να το πέτυχες δηλαδή την προηγούμενη φορά με όχι μεγάλο budget. Θυμάστε τώρα με τη νούμερα είχαν έρθει τότε οι ποδοσφαιριστές. Έχεις και άλλους δύο ακροατές όμως. Ναι, πάμε στους ακροατές. Βοηθάω την κουβέντα. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Μια κουβέντα θα πω έτσι για να κλείσετε κιόλας. Σε όλους τους συναδελφούς, όπως είπε και ο προηγούμενος, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το minimum για να πάρουμε το maximum. Όχι μεγάλες φανφάρες και όχι πολλά πολλά. Mm-hmm. Ξέρουμε τη δυναμική μας, απλά με το κάτι παραπάνω, να είμαστε προετοιμασμένοι για το λιγότερο, νομίζω να το πάρουμε από μόνοι μας το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Να μην έχουμε τα μυαλά μας αέρα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Δεν έχει άδικο φίλος. Ίσως έχει δίκιο. Καλύτερα να πας για τα λίγα και να σου έρθουν τα πολλά ξαφνικά. Ό,τι έγινε με την ΑΕΚ δηλαδή. Τελευταίος για σήμερα, παρακαλώ. Τι νόμιζες, δεν θα το πετύχω να είμαι τελευταίος. Καλησπέρα. Μη χάσεις εσύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να την καμαρώσεις νυφούλα τη μικρή. Ευχαριστώ ένα πολύ. Αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, είχες, δεν είχες. Ναι. Κατάφερες να συνδέσεις τον μεγάλο Άρη με τη μεγάλη Λίβερ. Βέβαια, δηλαδή, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε φίλε. Καλύτερο συνδυασμό δεν γίνεται αυτή την εβδομάδα τώρα. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Την έχεις εκείνη την κίτρινη φανέλα που είχε η Λίβερπουλ. Βέβαια την έχω. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν γινότανε. Θυμάμαι, είχε πάει ο Φωτιάδης, ο πρόεδρος εδώ του συνδέσμου. Ναι, είχε ναι, πάει ναι. Λίβερπουλ. Και είχα πάει και εγώ, είχα πάρει κόκκινη με το όνομά μου που μου την κλέψαν αυτή. Με όλη τη βαλίτσα σε προετοιμασία του Άρη. Και λέω, δεν γίνεται, ρε φίλε, πας Λίβερπουλ, θα μου φέρεις την κίτρινη. Και μου την έφερε ο γίγαντας και την έχω από τότε. Και μάλιστα τώρα που έχασα τα κιλά μου ξανακάνει. Γιατί μια περίοδο δεν μου έκανε. Εάν κάνεις μια έφοδο το Σάββατο κάτω στα Λαδάδικα, αν θα δεις τι μπλούζα Λίβερπουλ έχω εδώ και 17 χρόνια, θα πάρεις πλάκα. Να σκάσω μύτη. Να σκάσω μύτη με κίτρινη και Τζέραρτ. Ένα αυτό. Δεύτερον, να ευχηθούμε. Να γίνει αυτή η χρονιά να είναι ένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, η σύννεφο, όπως πήγε η φετινή χρονιά που πήραμε αρκετούς βαθμούς εκεί στα τελευταία λεφτά. Ναι. Διότι το συγκεκριμένο άθλημα, φίλε, το 50% έχει τη λέξη που αρχίζει από κάπα και τελειώνει σε αλφα. Άντε γιατί έφτασα στη δουλειά, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο για το Μαστραπά στον Άρη. Παρασκευή είναι αύριο, ρε. Περίμενε, αύριο θα πούμε για τη μεγάλη κούπα της Λίβερπουλ. Λοιπόν, τα λέμε, τα λέμε. Γεια. Από δύο φωνήντα στον Πάκου, δεν ξεκινάμε καλά. Λίβερπουλ, αυτά. Λίβερπουλ είμαστε, ρε φίλε. Λίβερπουλ είναι και Καταλανός. Και Μπάρτσα. Σκληρή κριτική. Τι, επειδή θα είναι Λίβερπουλ, ε. Λοιπόν, πρώτη συνέντευξη τύπου θα πει. Ευχαριστούμε πολύ την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Στοίχημαν.gr που και σήμερα ήταν στο πλευρό της εκπομπής. Ετοιμαστείτε γιατί έρχεται και τελικό Champions League να στοιχηματίσουμε και στο live εκεί να περνάει και η ώρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση, όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας και φυσικά σας παραδίδουμε στον Γιώργο Ματζούκη που ακολουθεί με την ώρα για μπλε. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.